θέλω να πω αν είναι σε εισαγωγικά και αυτό προς τυχερούς, διότι δεν έχω, αυτό μπορώ να το πω, δεν έχω κάποια καταγωγή μικρασιατική, δεν είχα το άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον βιώματα της προσφυγιάς και της, του ξεριζωμού. Όμως έχω διαβάσει πάρα πολύ και έχω γνωρίσει κόσμο που έχουν βιώσει καταστάσεις δύσκολες και να πούμε στριμωχτές, να πούμε έτσι πολύ έτσι επώδυνες. Όμως με μεγάλη χαρά δέχτηκα και φέτος να συμμετάσχω και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά για άλλη μια φορά. Είμαστε πλέον μια ομάδα και επιτρέψτε μου έτσι τον χαρακτηρισμό ομάδα. Θεωρώ πως ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι. Νομίζω πως και η κυρία Δαμιανίδου και η κυρία Αναγνώστου και ο Σκότης. Είμαστε ετοιμασμένοι σε συνθήκες δύσκολες που σε μένα προσωπικά ό,τι πιο δύσκολο αυτό θέλω να κάνω. Οπότε θεωρώ τον εαυτό μου την καιρό που μπορώ και φέτος να είμαι εδώ στην πόλη σας. Στην πόλη μας πια να πούμε, γιατί 5 χρόνια νιώθω βεριώτης. Δικαιούσε. Νομίζω πως μπορώ να το πω, νιώθω βεριώτης. Οπότε είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Η προετοιμασία είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν πυρετώδεις έτσι προετοιμασίες και είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Ο κύριος Πελίρης, εκτός από το ότι συμμετέχει μουσικά, τραγουδά και παίζει πιάνο, είναι δηλαδή μουσικός, είναι και νομικός, είναι και ο παρουσιαστής της εκπομπής Έχει Αίσθηση για τα άτομα με αναπηρία στην ΕΡΤ3. Η κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, η δική σας συμμετοχή με το τμήμα χώρο της ΚΕΠΑ. Εμείς έχουμε την χαρά να συνεργαζόμαστε και να χορεύουμε μαζί με τα παιδιά του κέντρου Μέλινας, οπότε οι πρόοδες μας είναι θεαματικές, κάθε φορά και διαφορετικές. Με μεγάλη χαρά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να βρούμε τρόπους να κινηθούμε όμορφα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Συνεχίζονται οι πρόβες και σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό για το κοινό. Με μεγάλη χαρά πάντα θα προσφέρουμε ότι. Να μας πούνε δύο λόγια και από την Εύξη Νολέσχη και από τους Μικρασιάτες και από τον Ευστάθιο Κοραφά, η Προέδρια. Αρχίσουμε από την κυρία Παυλίδου, από το Σύλλογο Μικρασιατών. Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά γιατί πολλά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο, όχι απλώς το αγκαλιάζουμε το κομμάτι αυτό της γιορτής των παιδιών αυτή τη μέρα. Το περιμένουμε γιατί πραγματικά έχουμε μεγάλη σχέση και φέτος βέβαια το θέμα είναι η τιμητική μας. Τα 90 χρόνια του ξεριζωμού της καιστερικής καταστροφής, τα 100 χρόνια της πόλης μας, ήταν για μας και θέμα δικό μας. Και πραγματικά δώσαμε, πιστεύω, ό,τι καλύτερο μπορέσαμε. Η δουλειά που γίνεται σε αυτό το σχολείο βγαίνει προς τα έξω στον κόσμο και η χαρά μας είναι που μας αγκάλιασε ο κόσμος, γιατί δεν μας ήξερε. Το να έρθει κάποιος και να μας γνωρίσει, να και σήμερα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου μας είπε, δεν τον ήξερε το χώρο, πρώτη φορά έρχομαι. Δεν μας ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται δίνουν την ευκαιρία στον κόσμο και να μας αγκαλιάσει και να μας πλαισιώσει και να μας πιστέψει, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει εδώ μέσα και τι δουλειά γίνεται. Βέβαια, είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ανθρώπους που συμμετέχουν. Έναν χοροδιδάσκαλο ο οποίος είναι πάντα άρρωγος και πάντα κοντά μας και θα φανεί και η δουλειά και το αποτέλεσμα. Βέβαια, ο ήχος θα είναι όπως όλα τα χρόνια, υπέροχος. Η Μελίνα κατάφερε με όλους τους συνεργάτες αυτούς να ανεβάσει τόσο πολύ το επίπεδο που πολλοί άλλοι ζηλεύουν τέτοιες παραστάσεις. Καλή μας επιτυχία και υγεία να το ξανακάνουμε και το χρόνο. Και πες το καλοκαίρι στην εκδήλωση της Πατρίδας που αφιέρωσε μέρα για να δώσει τα έσοδα στο κέντρο Μέρινας, έκατσε η Πατρίδα από τον κόσμο. Είχαμε τόση αγάπη. Γιατί εκείνο το βράδυ συμμετείχε και ο κύριος Μπελίρης Αγγλικερδός, αφουδιστικά και όχι μόνο. Δηλαδή ήταν μια λησμόνη την βραδιά που ο κόσμος ακόμα τη συζητάει, Πρόεδρε. Πρέπει να τη συζητάει και θα συζητήσουν κι άλλες βραδιές. Εγώ
υποχρεούμε να πω ότι ο Σύλλογος στα δύσκολα φάση. Αυτό που έκανε, που δήλωσε παρόν παλαιότερα, δηλώνει σήμερα και θα δηλώνει πάντα, το θεωρεί μια υποχρέωση προς το κέντρο αυτό και γενικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται από ανθρώπους εθελοντές, αφήνοντας το χρόνο τους και οτιδήποτε άλλο για να ασχολούνται με αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν τόση ανάγκη και μάλιστα στη σημερινή εποχή, η οποία χρειάζονται ακόμα πιο μεγαλύτερη προσπάθεια. Νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή θα είναι πετυχημένη, γιατί οι συντελεστές βρίσκονται εδώ, όπως η κυρία Ρόγκος, νομίζω ότι έχει και την εμπειρία, έχει και τη μαθήνω ότι αυτή η εκδήλωση θα πετύχει σε όλους τους τομείς και μετά άλλα λογιά που συμμετέχουν και με τους συλλόγους και τους χορευτές, που θα είναι μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, η οποία θα βάλει γυαλιά σε πολλούς οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ρίχνοντας πολλά κεφάλαια και πολλά κλίματα, τα οποία στην ουσία πηγαίνουν και άσκοπα. Εδώ πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτό το κέντρο. Ναι, μεν ο χώρος είναι τόσο μικρός, ο οποίος δεν θα χωρέσει ούτε το ενδέκατο στον όμιλο θα θελήσουν να έρθουν να παρακολουθήσουν. Αλλά για να μην όλα τα φανούν και τα εύσημα θα δοθούν στην δήλωση, εγώ πάλι θέλω να συγχαρώ για την ύψιστη προσφορά της Προέδρου της Μελίδας και των συνεργατών της για αυτό το κέντρο που, κακά τα ψέματα, πρέπει να είσαι, ή να είσαι άρρωστος, να έχεις δηλαδή με την καλή έννοια την αρρώστια, ή πρέπει να είσαι, να μην το χαρακτηρίσω με άλλη έκφραση. Συγχαρητήρια πολλά και όσο θα γίνεται αυτή η προσπάθεια, εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε αρρωγοί με ό,τι μέσα διαθέτουμε από οικονομικά ή από χωριστικά οτιδήποτε. Θα είμαστε δίπλα σας. Και από πολιτισμός και όλα αυτά που μας αφήσαν να μας γνώμιζαν οι παλαιοί, και εμείς αυτό κάνουμε στους λόγους να τα λαμπαδεύουμε στους νεότερους, στις νεότερες γενιές. Άρα λοιπόν και τα δύο θέματα είναι πάρα πολύ για μας σεβαστά και άρεστα και γι' αυτό προσπαθούμε και με μεγάλη μας χαρά συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε σε οτιδήποτε γίνεται σε τέτοιου είδους θέματα μέσα στην περιφέρειά μας και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο ο χορός. Στα σωματεία που είμαστε εμείς, Φώτη, Αντώνη, η αγαπητή μου. Μέσα από το χώρο περνάμε πολλά μηνύματα. Όλα αυτά που προείπαμε. Και ειδικότερα την ιστορία μας. Γιατί κάποτε εμείς Φώτη χορεύαμε. Και αυτό το λέγανε παντού. Ας τους να χορεύουν. Δεν είναι έτσι. Ο χώρος είναι που φαίνεται. Αυτό που καλλιεργούμε σήμερα μέσα στα σωματεία μας, με την ιστορία και με όλα αυτά και ξέρουμε πλέον τι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα και τα κυριότερα που υπάρχουν μέσα στους συλλόγους. Και αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική μέσα στους συλλόγους. Γι' αυτό λέγεται σύλλογος ένας φορέας, γιατί είναι συλλογική προσπάθεια, αλλά και με συλλογική προσπάθεια κατανομώ και κατά λόγω την Ελλάδα με τις ομοσπονδίες που έχουμε και με όλα αυτά. Και είναι όλα από ανθρώπους που δεν πληρώνονται, όπως και εσύ. Είμαστε με δικιά μας εθελοντική προσπάθεια, πληρώνουμε και εδώ. Είμαστε εθελοντές όλοι σε αυτήν την προσπάθεια που σαν βάση και κορμό έχουν την ανθρωπιά. Αλλά πληρώνεσαι είναι εύκολο, ξέρουμε όλοι. Φώτη, να μας βάλεις την αμπρέλα σου τώρα. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω με ένα ρεφρέν της παράστασης. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Μήπως πρέπει να τραγουδήσεις. Για σκέψου θα αυτό έμεινε, δεν είναι ούτε πρώτη. Για μήπως είναι απλή έκπληξη. Ξεκίνησα να κάνω τη δομή του σεναρίου της παράστασης. Δεν σας κρύβω ότι το πρόβλημά μας ήταν όχι ότι δεν έχουμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά ποιος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο, γιατί είναι τόσο πολλοί οι άνθρωποι που προσφέρθηκαν, καλλιτέχνες, οπουδήποτε
υπήρξαν, ας το πούμε, διαθέσιμες πολιτιστικές δυνάμεις της πόλης μας και εκτός, θελήσανε όλοι να συμμετάσχουν. Οπότε το πρόβλημά μας ήταν ευχάριστο, απ' την άλλη όμως δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε και κανέναν. Γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα όλους τους ανθρώπους που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και τους υποσχόμαστε ότι σε μελλοντικές δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουμε και αυτούς τους πόλους που προσφέρουν. Θέλουν να συνεργαθούν, όσοι είμαστε θέλουν, εδώ, είμαστε ανοιχτοί. Γύρω στις 3 με 4 φορές ανανεώσαμε το σενάριο, γιατί κάθε τόσο έπαιρνε η Μελίνα τηλέφωνο, Φώτη, θα έχουμε και τον τάδε καλλιτέχνη, Φώτη, θα έχουμε και τον άλλο καλλιτέχνη. Και έπρεπε διαρκώς να βάλουμε όσο μπορούμε για να ομορφύνει περισσότερο η εκδήλωση στα πλαίσια που επιτρέπει η εκδήλωση. Ξεκινούσαμε, ας το πούμε, όταν προσθέτει, ήμασταν 3-4 άτομα. Σήμερα έχει φτάσει αυτή η εκδήλωση, εκτός από εκδήλωση αγάπης που είναι πλέον και πολιτιστικό γεγονός για την... Αυτό είναι κέρδος για τον πολιτισμό της πόλης. Και ας γνωρίζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες ότι η σχής είναι η γνώση του λαού. Ότι οι φορείς της πόλης, οι σύλλογοι που παράγουν πολιτισμό, πρέπει να τιμώνται και να έχουν πρώτη θέση όταν ετοιμάζουμε 100χρονα, χιλιόχρονα, 10χιλιόχρονα, έτσι. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πρωταγωνιστές που ό,τι δημιουργήθηκε και θα δημιουργηθεί σε αυτήν την πόλη. Και πρέπει επιβάλλεται να έχουν